Λίγο λοιπόν μετά τις 7 το πρωί της πρωτοχρονιάς, ο κύριος Πάνος Γιώτας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αποφάσισε να κάνει την πρώτη πτήση σε επίπεδο Ευρώπης με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο προέκυψε από αυτή την πολύ όμορφη πτήση και εμπειρία. Νομίζω ότι μαγεύει και μας ταξιδεύει σε πολύ όμορφες στιγμές. Ευκαιρία λοιπόν για όσους δεν ξέρουν αυτό το ιδιαίτερο χόμπι που είναι το αλεξίπτωτο πλαγιάς, μετά από τη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Γιώτα, να τον μάθουν και να το κάνουν και εκείνοι με τη σειρά τους. Ναι, το θέμα βέβαια ότι πέρα και από την πρώτη πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, έχουμε και την πρώτη κατά κάποιο τρόπο λήψη, φωτογραφία, το πρώτο πλάνο από την Ανατολή του Ηλίου. Σωστό. Και από την περιοχή των Γρεβενών. Ακριβώς. Ιδιαίτερη ομορφιά. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώτα Εύη. Βέβαια. Ηλεκτρολόγος μηχανικός βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα όμορφα Γρεβενά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μας χαρίσατε μοναδικές εικόνες. Ξεχωριστές εικόνες, αυτό το μεγαλείο της φύσης που το έχουμε δίπλα μας, αλλά τις περισσότερες φορές το αγνοούμε και το προσπερνάμε. Ναι, πραγματικά ήταν, μας βοήθησε ο καιρός φέτος και πέρυσι και πρόπερσι βέβαια. Ήταν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε την πρώτη ακτίδα του ήλιου της νέας χρονιάς. Και επειδή η Ελλάδα είναι, ας το πούμε, προς τα ανατολικά της Ευρώπης, μάλλον πρέπει να είναι και η πρώτη πτήση της Ευρώπης στην πρώτη μέρα του χρόνου, στην πρώτη ανατολή του χρόνου. Οπότε να υποθέσω ότι εσείς παραμονή πρωτοχρονιάς δεν το ξενυχτήσατε. Όχι, το ξενύχτησα, αλλά αξίζει, αξίζει αυτή η εμπειρία, γιατί πραγματικά η ομορφιά, η πτήση με παραμοτέρ, δηλαδή με αλεξίπτωτο πλαγιάς, με την βοήθεια ενός κινητήρα που φέρει ο πιλότος στην πλάτη του και του δίνει τη δυνατότητα της περιήγησης και του δίνει επίσης τη δυνατότητα να απογειωθεί και να προσγειωθεί από όπου θέλει, δίνει πραγματικά πολύ όμορφες εικόνες, όπως είδατε στο βίντεο, γιατί η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι, ας το πούμε, η πιο απλή μορφή πτήσης, όπου δεν περικλείεται ο πιλότος από σίδερα ή από ένα κλουβί, ή σε κάθεσαι σε ένα καρικλάκι όπου πάνω σου είναι ένα πανί και με 10 σκηνάκια πετάς στα 1.500-2.000 μέτρα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι και οι καιρικές συνθήκες εκεί την ημέρα της πρωτοχρονιάς βοήθησαν για να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι η μετεωρολογία στις πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του χώρου. Πρέπει να γνωρίζεις πότε πετάς, μάλλον πρέπει να γνωρίζεις πότε δεν πετάς, για να μπορεί να είναι το σπόρο ασφαλές ακόμα πιο πολύ και από την οδήγηση των διάφορων μοτοσυκλέτων. Σε κάποιους πραγματικά που αρέσει πολύ αυτή η εικόνα, αλλά λένε πού να το τολμήσω τώρα, είναι κάπως διστακτική, τι έχετε να τους πείτε? Κοιτάξτε, επειδή το άθλημα αυτό ή η δραστηριότητα αυτή χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, εκπαίδευση και κάποιες γνώσεις, μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να το νιώσει πηγαίνοντας σε πολλά σημεία στην Ελλάδα όπου υπάρχουν πιλότοι εκπαιδευμένοι οι οποίοι κάνουν διπλές πτήσεις. Μάλιστα στην Κρήτη είναι ο φίλος μου ο Γιώργος Κισανάκης στα Χανιά, όπου είναι και εκπαιδευτής, μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί εκεί πέρα. Και σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να νιώσει, να έχει την ευκαιρία να έχει αυτή την εμπειρία χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Δηλαδή, αναρτώμενος πάνω σε έναν πιλότο, ο οποίος οδηγεί αυτό το παραπέντε, μπορεί να κάποιος απολαύσει αυτή την όμορφη εμπειρία της πτήσης. Η επόμενη σας πτήση πότε προγραμματίζεται και αν θα έχουμε και υλικό να δούμε? Κοιτάξτε, εξαρτάται ο καιρός, για δυστυχώς ή ευτυχώς στα Γρεβενά και γενικά στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Ο καιρός είναι πολύ καλός, δυστυχώς, γιατί δεν έχουμε χιόνι. Τα Γρεβενά είναι μια πανέμορφη περιοχή, όπου το χειμώνα μπορεί κάποιος να απολαύσει το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίστας, που δυστυχώς φέτος δεν έχει χιόνι, όπως πάρα πολλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα, αν ο καιρός είναι καλός τις επόμενες ημέρες, συνήθως ανάλογα και με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, μία-δύο πτήσεις την εβδομάδα προσπαθώ να κάνω για να μπορώ να πάρω, ας το πούμε, τη δόση μου. Μάλιστα, τι να πούμε. Συνήθως ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube, όπου όποιος θέλει μπορεί να πει. Βέβαια. Και να δει Πάνος Γιώτας, σωστά? Πάνος Γιώτας, λατινικά.
Με λατινικά λοιπόν να θαυμάσεις αυτές τις υπέροχες εικόνες. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για το ότι τα είπαμε εδώ στην εκπομπή, αλλά και για αυτές τις ξεχωριστές εικόνες που μας χαρίζετε και ευχόμαστε υγεία για να συνεχίσετε να το κάνετε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας ό,τι καλύτερο για το 2023, το δύσκολο 2023 που έρχεται. Να έχουμε όλοι ψυχική και σωματική υγεία πάνω απ' όλα. Είστε, μας είπατε, στην περιοχή των Γρεβενών. Γρεβενά. Και βλέπουμε και από πίσω και το ολόγιωμο φεγγάρι. Καταλαβαίνω, οι καιρικές συνθήκες μόνο χειμώνα δεν. Μόνο σε χειμώνα δεν παραπέμπουν. Όχι, είναι παράδοξο για αυτή την εποχή που τα Γρεβενά και γενικά τα βουνά των Γρεβενών δεν έχουν ούτε ίχνος χιόνι. Είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία τη βλέπουμε πλέον καθημερινά. Σωστά. Αυτά τα ακραία φαινόμενα, βέβαια, που μας προβληματίζουν. Ναι. Από πίσω εκκλησία. Από πίσω είναι το ρολόι της πόλης, που είναι ένα σύμβολο της πόλης των Γρεβενών. Είναι μια κατασκευή, η οποία μετράει πάρα πολλά χρόνια, νομίζω 150. Είναι το σήμα κατευθείαν των Γρεβενών. Είναι σε μια από τις πλατείες των Γρεβενών, ένα πολύ όμορφο αξιοθέατο των Γρεβενών. Μάλιστα, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.